Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube. Παπά, πέτουμε! Πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό τη Step Up Town FC. Ξέρω ότι πολλοί την αγαπάτε τη συγκεκριμένη σειρά, ξέρω ότι πολλοί γουστάρετε να βλέπετε ποδοσφαιράκι στο κανάλι, αλλά όπως έχετε δει έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία του καναλιού. Έχουμε πάει σε πιο simulator παιχνίδια, σε πιο εύκολα παιχνίδια για να γίνουν βίντεο. Και επειδή με την Step Up Town FC είχαμε ξεκινήσει από την 4η κατηγορία Αγγλίας, προτίμησα από το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε κάνει, που δεν θυμάμαι καν τι είχαμε παίξει τότε, να προχωρήσω αρκετά. Οπότε σήμερα θα πάμε να δούμε έτσι δύο γενικά παιχνιδάκια μετά από αρκετό καιρό. Θα πάμε να δούμε λίγο πού βρίσκεται η ομάδα, πώς πηγαίνουν τα πράγματα, πού βρισκόμαστε, τι έχουμε κάνει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τι απομένει μπροστά μας και να κινηθούμε. Γιατί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα ανεβούμε κατηγορία. Οπότε την επόμενη χρονιά να ξεκινήσουμε δυνατά και να μπούμε κατευθείαν στο κομμάτι της League One. Πρώτα απ' όλα όμως πάμε να δούμε το χορηγό μας enepa.com και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για να πούμε και δύο πραγματάκια για αυτό το χορηγό. Και αφού είδαμε το βιντεάκι, να πω ότι κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα link για να μπορέσετε να μπείτε στο Enepa μέσω των δικών μου link, να φανεί το traffic, να φανεί ότι έχετε μπει από εμένα ουσιαστικά σε αυτό το server, σε αυτό το site, για να μπορέσετε από εκεί και πέρα να δείτε τις αγορές που θέλετε να κάνετε σε πιο φθηνά παιχνίδια, πιο οικονομικά. Κερδίζετε αρκετά χρήματα και φυσικά στο τέλος με τον κωδικό StepUpGaming μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον 3% έκπτωση που θα βολέψει και εσάς και την τσεπούλα σας και θα γουστάρετε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εμείς τώρα είχαμε δει στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί έψαξα και βρήκα το παιχνίδι με τη Wigan και με την Barnsley που είχαμε περάσει στα δύο κύπελα. Βλέπετε, έχω παίξει κάποια παιχνίδια μέσα στον Ιανουάριο. Είχαμε τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Βλέπετε, πάρα πολλά γκολ μπαίνουν. Είχαμε ένα κύπελο με την Gillingham, αν δεν κάνω λάθος, περάσαμε στην επόμενη φάση. Στο FA Cup, στον πέμπτο γύρο ουσιαστικά. Στη συνέχεια είχαμε το Φεβρουάριο που πάλι βλέπετε εκεί πέρα 3-5 με τη Hartpool, ένα κύπελο με την Plymouth για το Papa John Trophy. Είμαστε στα ημιτελικά. Μετά τρεις ήττες μέσα στον Φεβρουάριο και μία νίκη επιπλέον για το πρωτάθλημα. Και μετά από αυτά τα αποτελέσματα μπαίνουμε σε αυτό το μήνα που είναι πάρα πολύ δυνατός. Όπως βλέπετε έχουμε κύπελο FA Cup για τον πέμπτο γύρο με τη Stoke City, Exeter City στο κύπελο, στο πρωτάθλημα για την έδρα μας. Στη συνέχεια έχουμε Leyton Orient για το Papa John Trophy εκτός έδρας ημιτελικά και μετά συνεχίζουμε και τα πρωταθλήματα εδώ πέρα και αν περάσουμε φυσικά στα κύπελα. Είμαστε Μάρτιο, έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Να σας δείξω λίγο εδώ πέρα τώρα τις βαθμολογίες και τα σχετικά. Καταρχήν στον πέμπτο γύρο είμαστε στους ουσιαστικά 2, 4, 6, 8 στους 16 του FA Cup. Έχουμε φτάσει αρκετά εύκολα εδώ πέρα γιατί είχαμε αρκετά εύκολες κληρώσεις. Έχουμε την πιθανότητα να αποκλειστούμε από τη Stoke City. Αν περάσουμε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ προφανώς. Εκτός από την Peterborough εδώ πέρα που αν κάνει την έκπληξη και εμάς, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ πιο πάνω προφανώς σε κατηγορία. Επίσης εδώ πέρα θα δείτε στο κύπελο ότι το match το επόμενο με την Exeter, που είναι για μετά το κύπελο με τη Stoke City και ανάμεσα στα δύο κύπελα, είναι πολύ σημαντικό γιατί η Exeter είναι στην πρώτη θέση, εμείς είμαστε στη δεύτερη θέση, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Καταρχήν να πω εδώ πέρα ότι βλέπετε πάρα πολλά γκολ ότι βάζουμε, 78 έχουμε βάλει, αλλά τρώμε και πάρα πολλά, έχουμε φάει τα 53, τα περισσότερα στην κατηγορία μέχρι στιγμής. Είμαστε ένα βαθμό μπροστά από τη Newport με αγώνα λιγότερο, 6 βαθμούς πίσω από την Exeter, με τους ίδιους αγώνες, οπότε αν τους κερδίσουμε, αν κερδίσουμε την Exeter θα τη φτάσουμε στους 3 βαθμούς. Μένουν αρκετοί αγώνες ακόμα, γύρω στους 16 αγώνες, πόσοι μένουν. Μένουν ακόμα 13, συγγνώμη, αγώνες για το πρωτάθλημα, δεν θα τους δούμε όλους. Λογικά θα πάρουμε την άνοδο, αν και βλέπετε ότι από εμένα και μέχρι την 7η θέση, άντε και την 8η που είναι τα play-off και η άνοδος, η απευθείας, υπάρχει κόντρα. Νομίζω ανεβαίνουν οι τρεις πρώτες ομάδες, οπότε έχουμε την πιθανότητα να ανεβούμε απευθείας. Θα πρέπει οπωσδήποτε την Exeter να την κερδίσουμε. Επίσης στην ομάδα δεν έχει αλλάξει κάτι, ενώ σε εντεκάδες και τα σχετικά η ομάδα είναι κλασική εδώ πέρα. Έχουμε unavailable players, αλλά όλα καλά, όλα θυρά. Εδώ πέρα γκρινιάζει λίγο ο Davis γιατί τον είχαμε εκτός, έχουμε βάλει μέσα τον Coleman. Να τον αλλάξουμε εδώ πέρα.
Παίζουμε δηλαδή με παίχτες, ας πούμε, η ομάδα μας η βασική ήταν λίγο μπερδεμένη, γιατί έκανα αλλαγές εδώ πέρα. Έχουμε τον Μίχα Ολίν. Έχουμε τους παίχτες εδώ πέρα που είναι στις αλλαγές, που τους εμπιστευόμαστε κάποιους από αυτούς. Κάποιοι θέλουμε να φύγουν. Έχω κάνει κάποιες κινήσεις στην ΚΑΠΑ, στις μικρούς τέλος πάντων. Έχω πάρει και άλλους παίχτες, τους έχω βάλει και εκείνους να ανεβαίνουν. Αρκετά καλά τα έχουμε πάει. Ο Λάγκα έχει φτάσει στο 70, γιατί έκανα νο. Γενικά είναι μια ομάδα πολύ καλή. Εδώ πέρα στο δεξί μπακ δεν έχουμε κάποιον. Βάζουμε τον Κόλμαν συνήθως, που μπορεί να παίξει δεξί μπακ επίσης. Αν και δεν είναι στα καλύτερά του, δεν έχει πολύ μεγάλο pace. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε με τη Stoke City. Πολύ δυνατό παιχνίδι, FA Cup, πέμπτος γύρος για τους 16. Πάμε για το θαύμα, η αλήθεια είναι. Η ομάδα της Stoke, η οποία φαίνεται αρκετά δυνατή, 5-3-2, στην έδρα μας παίζουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Θα φανεί αυτό, θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι και με την Exeter. Αν δω ότι με παίρνει, ίσως να βάλω και το επόμενο παιχνίδι για το Papa John Trophy, για να περάσουμε τρία παιχνίδια, να ξέρουμε αν έχουμε αποκλειστεί ή όχι, για το επόμενο επεισόδιο να κλείσουμε τη σεζόν και να μπούμε στην καινούρια. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Θα δείξει πώς θα πάει. Έχω καιρό να σας βγάλω επεισόδιο, το ξέρω κάποιοι ζητάτε να το βγάλουμε τα επεισόδια. Επίσης να τονίσω εδώ πέρα ότι δεν παίζουμε Ultimate, αν δεν κάνω λάθος. Ultimate παίζουμε μόνο στο ποδοσφαιριστή. Εδώ πέρα παίζουμε πιο εύκολα. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα αυτά. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Ότι αρκετοί μου ζητάτε να βγάλω τα επεισόδια. Έχω καιρό να βγάλω επεισόδια. Το ξέρω. Σας καθυστερώ. Το λάθος εδώ πέρα τώρα και η μπάλα για την Stoke City. Πολύ καλό σουτ. Απέκρουση από τον Μαριάνοβιτς. Ο Φλέτσερ εδώ πέρα. Πολύ ωραίο σουτ. Η Stoke, η οποία νομίζω είναι στη Championship. Κυρίως θέλω να παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι σε live, να το καταφέρω. Γι' αυτό το καθυστερούσα. Προσπαθούσα να οργανώσω και να βγάλω live, αλλά δεν μου καθόταν η φάση. Οπότε αποφάσισα να σας κάνω ένα βιντεάκι ενημέρωσης για να περάσουμε γρήγορα και να πάμε παρακάτω, να μην το καθυστερήσουμε. Έχω να παίξω και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, γιατί το είχα παίξει αρκετά καιρό πριν τα παιχνίδια αυτά και του είχα σταματήσει για να κάνω το live που αναφέρω, αλλά τελικά δεν το έκανα και έτσι έμεινε και το παιχνίδι αρκετά πίσω. Πού έπεσε, ρε. Γενικότερα μας έχει πατήσει λίγο η Stoke στα πρώτα λεπτά. Μπράβο ρε Κινσέλα. Μπράβο ρε Κινσέλα. Το goal το έχουμε εύκολα. Κοίτα να δεις, θα πάρουμε κανένα κύπελο φέτος. Αν πάμε τελικό θα ανεβάσω την ένταση. Θα ανεβάσω την δυσκολία στο παιχνίδι. Νομίζω το έχω και εδώ πέρα legendary. Θα το δούμε μετά το match. Ωπα ρε. Μπράβο ρε Μαριάνοβιτς, Μαρίνοβιτς, πως έχω, δεν θυμάμαι το όνομα. Ωραία, σκύλος τα πιάνει όλα ο Μαρίνοβιτς. Το ψιλοκρεμαστό, αφού το έβγαλε, καλά είμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι, σε ένα από αυτά τα μάτς που έχω παίξει, θυμάμαι ένα τέτοιο ψιλοκρεμαστό. Πολύ δυνατό. Όχι! Όχι! Γενικά λίγο στην άμυνα μας έχουν γλεντήσει τώρα τη Stoke. Από λάθος πάσες, θα μπορούσε εδώ πέρα να έχουμε γλιτώσει αυτό το goal. Τελείωσε όμως, δηλαδή οι πάσες στο κέντρο ήταν που μας κατέστρεψαν. Έλα ρε μπάρι, σήκω. Χέρι, χέρι. Δώσε ένα χέρι μωρέ στο λαό. Πω πω, δες πως βγαίνουνε ρε. Εντάξει, προφανώς και ό,τι όπα ρε, ό,τι δυσκολία και να παίζουμε μας έχουν γλεντήσει. Πλάκα κάνεις ρε μαλάκα. Μόνος του τι έκανε εκεί πίσω. Τι έκανε εκεί πίσω μόνος του ρε μαλάκα. Όλοι φύγανε αμυντικοί. 1-2 μέσα σε 5 λεπτά. Καλά πήγε αυτό.
Έλα μωρέ, μια καλή σέντρα. Τι είναι αυτά ρε, κάτσι κοπόδαρη να πούμε. Εδώ πέρα μπορούμε να μαζέψουμε μια πεντάρα άνετα. Μια πεντάρα άνετα τη μαζεύεις εδώ πέρα. Δεν έχει ιστορίες και μάμου σου του. Ωπα ρε. Μαλάκα, τι κάνουν στην άμυνα! Ρίση, φεύγουν από τους παίχτες επάνω. Τώρα τι έγινε εδώ πάλι. Δες πως έμεινε μόνος το άλλος. Εν τω μεταξύ κάτι τέτοια γκολ τρώμε ρε παιδί μου σε όλη τη χρονιά. Δηλαδή με τσατίζει για αυτό το λόγο. Εσύ η αμυντική δεν είναι πουθενά, δεν κάνουν καμία κάλυψη. Προφανώς δεν ξέρω να παίζω άμυνα, αλλά και πάλι ρε φίλε. Μαλάκα, πάλι χάσαν την μπάλα, τι κάνουνε ρε φίλε. Πόπο οι Ατάλαντοι. Τα κάνουν αυτά με την Exeter, να τους διαλύσω τα μυαλά. Τι έχασε! Τι έχασε ρε φίλε τώρα, πλάκα μου κάνει το παιχνίδι. Στο 40 έχουμε φτάσει, 1-3. Θα μπορούσαμε αν ήταν 2-0 και να μην έχουν κάνει άλλη φάση της Stoke. Mario Vrančić. Αφού χάσαμε φάση ας πούμε και δεν βάλαμε δεύτερο γκολ, απλά μετά βγαίναμε μόνοι απέναντι τον φύλακα. Δες εδώ, παίρνα μωρή ρουφιάνα μπάλα, παίρνα μου, όπα λάθος. Παίρνα μωρή ρουφιάνα μπάλα, sorry. Δεν έχει άμυνα ρε. Ρε τι κάνουνε ρε στην άμυνα ρε. Τέσσερις παίχτες είναι και όλοι οι υπόλοιποι είναι μπροστά. Πρέπει να κοιτάξω τις οδηγίες, δεν γίνεται. Ημίχρονο 1-3. Α, να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι όπως πάει το πράγμα, μου φαίνεται ότι πάμε για αποκλεισμό. Τουλάχιστον εδώ. Πάμε να παίξουμε τα άλλα δύο παιχνίδια χαλαρά. Και ανάλογα μετά τελειώνουμε και τη σεζόν. Εντάξει, ξεκάθαρη διαφορά δυναμικότητας, δεν το συζητάμε. Αλλά δες εδώ. Ρε φίλε, το κέντρο μου δεν γυρνάει με τίποτα πίσω. Πώς θα γίνει αυτό? Αχ, ο Μπάρι. Τέσσερις είναι αυτοί, τέσσερις οι αμυντικοί δικοί μου και επιθετικό, το κέντρο μου δεν γυρνάει να βοηθήσει, ρε φίλε. Τις κατά instructions έχω βάλει, να πούμε. Άιντε, 2-3. 2-3 στο 61. Τρομερή αντεπίθεση εδώ πέρα. Μπράβο ρε κρόσαρε, βάλε μέσα και το φιν. Μπράβο. Πάμε, 2-3. Να δούμε, έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε? Άμα καταφέρουμε εδώ πέρα και το γυρίσουμε. Επίσης, αν πάμε ισοπαλία, νομίζω έχει και επαναληπτικό αγώνα. Δεν αποκλειζόμαστε, ούτε πάμε παράταση. Οπότε μετά έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Πλάκα κάνεις, μια κεφαλιά δεν παίρνουμε ρε. Το πιο ηλίθιο γκολ που έχω φάει ρε φίλε, ούτε κεφαλιά δεν μπορείς να πάρει άλλος. Άντε ρε φίλε, κόλλησε τώρα, τι γίνεται? Άντε ρε παιχνίδι. Μαλάκα τώρα. Bad pass. Γιατί κολλάει έτσι το παιχνίδι? Δεύτερη φορά που μου το κάνει παιδιά πρόσφατα. Πάμε jump to result. Δεν έχει νόημα. Θα φάμε άλλα 10 γκολ. Τουλάχιστον να λήξει έτσι 2-5. Εκεί που μειώσαμε 2-3, πάλι φάγαμε 2 γκολ ό,τι να είναι. West Brom αποκλείστηκε από την Aston Villa. Η Arsenal κέρδισε την Brighton.
η Liverpool την Everton, η Leeds τη Hull City, η Peterborough πέρασε την Bournemouth και η Leicester την Chelsea μάλιστα. Πανικούλης λίγο. Τώρα το επόμενο match είναι με την Exeter. Άσε μας, δεν τον έλεγεσαι. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτό το match, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάτσε να κάνουμε ένα customize, να μπούμε λίγο με τα άσπρα. Το πάμε legendary, γιατί το έχουμε world class από ό,τι φάνηκε. Το έχουμε σχετικά εύκολο. Α, το πάμε λίγο legendary να το δοκιμάσουμε. Να ζοριστούμε λίγο. Έχουμε την ομάδα η οποία θα είναι... Να δούμε αν έχουμε καμιά αλλαγή. Βάλε μέσα και το βαλακάρι. Πάμε με αυτές τις αλλαγές. Πάμε να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι. Ντερμπάκι με αλλαγές και ανεβασμένο το... τη δυσκολία. Δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή αυτή η αλλαγή. Ή αν έπρεπε να πάει στην League One αυτή η αλλαγή, αλλά δεν πειράζει. Ας το δοκιμάσουμε, γιατί μπαίνουν πάρα πολλά γκολ. Άμα σε κάθε μάτς μπαίνουν 7 γκολ, το ξεφτυλίσαμε το πράγμα. Να ζοριστούμε λίγο, να ανεβούμε και επίπεδο. Και λέει από εδώ και πέρα κάνουν 13 σίτες και βγαίνουν και τελευταίο στην κατηγορία. Πολύ πιθανό, δεν το γελάω. Καλά έχουμε πάει στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Δεν θυμόμουν ότι το είχαμε τόσο εύκολο. Δεν πειράζει. Μαρίνοβιτς μέσα την μπάλα, ωραίος. Κόλμαν. Χέινς, ξανά στο Χέινς, ωραίο το 1-2 εδώ. Πολύ ωραίο εδώ. 1-0, την Exeter στην έδρα μας, στο έκτο λεπτό, με πολύ καλή μπάλα, με πολύ καλές πάσες. Σίγουρα όσο θα με δυσκολεύει το παιχνίδι, τόσο πιο εύκολα, τόσο πιο καλά θα παίζω και εγώ, έτσι. Μπράβο τον Μπράνκο. Αυτός έχει βγει από ακαδημίες, παιδιά, Μάριο Μπράνκο, Πορτογάλος. Next big thing τη Step Up Town FC, τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά. Θα στηριχτούμε πολύ σε παιχτάκια μικρά. Έλα, πάρ' την μπάλα, μωρέ. Πιέζουμε καλά την Exeter. Δεν ξέρω τώρα άμα φάμε επίθεση τι θα γίνει. Γιατί σκεφτείτε στο World Class και μας γλεντούσανε. Εδώ πέρα μπορεί να είναι και πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς. Ωραίος. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πώς θα το κάνουμε και τι θα κάνουμε. Μπράβο ρε Μαρίνοβιτς. Δυστυχώς η ισοφάρηση ήρθε. Και κινδυνεύουμε εδώ πέρα να φάμε και δεύτερο τώρα. Πάλι στην επίθεση Exeter. Στο 20 είμαστε. Ενώ η έξοδος του Μαρίνοβιτς ήταν πολύ καλή, μετά στην επαναφορά η μπάλα πήγε σε αντίπαλο. Το σουτάκι σχετικά εύκολα μπήκε μέσα. Πάμε λίγο, Χέινς. Χάινες, πώς λέγεται αυτός. Όχι, δοκάρι! Πήγα να πανηγυρίσω, ρε φίλε. Πήγα να πανηγυρίσω, ρε φίλε, όχι. Όχι! Έλα μια ώρα, ρε. Χέρια, πόδια. Πιέζουμε για δεύτερο γκολ. Έχουν κλειστεί και αυτοί τώρα πίσω. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς ήταν μέσα στην περιοχή, ρε. Και ξαφνικά στην αντεπίθεση είναι κι άλλοι τόσοι. Τι έδωσε το ψέμα στο 30, ρε. Τι έδωσε το ψέμα, ρε. Εκτός φάσης, λέει. Ού να μου χαθείτε να χάνεστε, γελοτοποιοί. Έλα, μωρέ, μαλάκα, τώρα. Έλα τώρα, δεν περνάει πάσα και δίνει τέτοια φάουλα. Αν είναι δυνατόν. Γίνε κούλες, παίξτε λίγο. Ωρε, κλέντια. Κόκκινες, ρε μαλάκα, κόκκινη γαμό. Κόκκινη, ρε, το γελίο. Πλάκα μας κάνετε.
Το ψέμα! Τι δύναμη έβγαλε στην μπάσα τώρα, ρε φίλε. Άλλες φορές δεν περπατάει μπάλα και άλλες φορές δίνουν με όλη τη δύναμη της ζωής τους. Πάμε για ημίχρονο τώρα. Αρκετά χωτικό παιχνίδι. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα τη χάσουμε την πρόκριση, την άνοδο, αλλά... τώρα στην έδρα μας την Έξετερα την πάρουμε λίγο, να μειώσουμε. Ε, πάρ' το να μαζί σου μέσα ρε Μπράνκο. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Γίγαντας. Αρχοντικός. Κι άλλο κόρνερ. Δεν πειράζει. Επίτηδες. Όχι! Και αντεπίθεση λέει έβγαλε ο άλλος. Πάμε μη χρονέλα, λήξτο. Λήξτο, λήξτο. Λήξτο εκτός άμα πάρω την μπάλα και βγω για αντεπίθεση. Έληξε ρε. Λήχτο μωρέ να τελειώνουμε μωρέ. Έλα ρε καθυστερεί τώρα. Ρε καθυστερεί. Ένα-ένα ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες για να βάλουμε γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε φάει κιόλας. Και δεύτερο, κόντρα στην Exeter. Καλά παίζουμε. Καλά παίζω για το πρώτο παιχνίδι που είναι στο Legendary. Εντάξει, τώρα αυτά τα γκολ που... τώρα το μάτς ας πούμε θα ήταν 5-0 αν είμαστε στο World Class με τις ευκαιρίες που έχω βγάλει. Η αλήθεια είναι. Δεν έδωσε φάουλ! Δεν έδωσε φάουλ, λέει. Μας τραυμάτισε το παίχτη και δεν έδωσε φάουλ. Άρε παιχνίδι. Άρε παιχνίδι, άρε παιχνίδι. Έλα, τι κάνει τώρα, τι κάνει. Γιατί καθυστερεί έτσι, ρε φίλε, επειδή τραυματίστηκε λίγο. Έλα μωρέ μαλάκα, άντε μωρέ την αηδία, άντε μωρέ την αηδία τώρα. Άντε μωρέ την αηδία, έλα τώρα, δες εδώ. Πιο μέσα στο τέρμα την άλλη φορά, γιοτόμπαλα, έλα τώρα. Ο άλλος δεν δίνει φάουλ να πούμε στα τάκλιν από πίσω. Έλα ρε μαλάκα, έλα τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα από την τσατήλα μου κάνω τάκλιν όπου να είναι. Είναι δυνατόν ρε μαλάκα. Μας τραυματίζουν όλους τους παίχτες γάμο τα τάκλιν δεν δίνει. Ούτε τάκλιν δεν μπορούν να κάνουν ρε μαλάκα οι άλλοι. Άχριστοι ρε μαλάκα, άχριστοι όλοι ρε φίλε, όλοι. Μας έχουν κάνει 5 τάκλιν και έχουν πάρει μόνο μια κάρτα. Δες εδώ τι κάνει ρε μαλάκα! Δες τι κάνει ρε φίλε! Δες τι κάνει! Κόκκινη γαμο... Έλα ρε μαλάκα, μια πάσα δεν μπορεί να δώσει με δύναμη αν είναι δυνατόν. Πω πω, ούτε τάκλιν δεν μπορούν να κάνουν ρε μαλάκα. Τεσσάρα τρώμε από την Exeter ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Rage quit κάνουμε σε single player παιχνίδι να πούμε. Αν είναι δυνατόν, ρε μαλάκα. Περνάνε στην άμυνα, λες και είναι σταματημένοι δικοί μου, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Παρατάτε κι εσείς. 9 βαθμούς διαφορά από την Exeter. Παραμένουμε από την Newport 1 βαθμό, γιατί έχασε. Τέλος πάντων, θα σας βάλω και τρίτο παιχνίδι με Papa John Trophy μη τελικά. Κάτσε μην γίνει καμιά πατατιά εδώ. Για να ξέρουμε τουλάχιστον αν θα πάμε σε τελικό ή όχι στο... Papa's John Trophy. Αν πάμε τελικό το μεταξύ Papa's John Trophy και το πάρουμε κιόλας, παίζει να βγούμε και Ευρώπη έτσι. Ακραίο. Πάμε να παίξουμε δηλαδή τελικά τώρα Papa's John Trophy με την Leighton Orient. Να περάσουμε σε κάποιο επόμενο. Βασικά στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε τον τελικό
και ανάλογα μετά θα πάμε και προς το τέλος του παιχνιδιού. Αν όχι, πιθανότατα θα τερματίσω εγώ τη σεζόν. Θα μπω στην επόμενη για να δούμε τι λεφτά έχουμε και τα σχετικά, να σας κάνω μια ενημέρωση. Πιθανότατα θα ανεβούμε κιόλας. Η αλήθεια είναι πως δεν θα το αφήσω να μην ανεβούμε, να ξέρετε. Τα μεταξύ μας αυτά. Ω μαλάκ, τι κάνουνε ρε φίλε στο... Τι κάνουνε ρε μαλάκα στο τέτοιο... Στο Legendary τώρα. Πολύ κακό φάουλ γιατί δεν ξέρω να εκτελώ. Δοκιμαστικά ήταν όλα αυτά τώρα. Δεν κατάλαβα τι έκανα, η αλήθεια είναι. Ωραίος. Πάμε λίγο την αντεπίθεση. Κουρασμένος αυτός. Δεν το πανηγυρίζω πολύ, γιατί έτσι πανηγυρίσαμε και με την... Έτσι πανηγυρίσαμε και με την Exeter, έτσι πανηγυρίσαμε και με την... Πώς τη λέγανε την άλλη παίζαμε, ρε, τη Stoke City. Άστο καλύτερα, γιατί μπορεί να φάμε άλλα 5 μετά. Αν δεν βάλουμε δεύτερο γκολ, δεν ησυχάζουμε. Ωρε μαλάκα, έλα, πες μου ότι είναι ο ίδιος. Πες μου ο ίδιος, έλα ρε φίλε, δεύτερο τάκλι μέσα σε 10 λεπτά έκανε. Αν είναι δυνατόν. Έφαγε ο άλλος κόκκινη ρε μαλάκα στο πρώτο δεκάλεπτο με 2 τάκλι. Και έρχεται ο κρος και το βάζει 0-2. Έλα τώρα, άιντε. Έπρεπε, άιντε, σήμερα έπρεπε. Πολύ καλό σουτάκι. Κλασικό σουτάκι Αγγλίας. Πάμε βάλουμε και ένα τρίτο τώρα να ηρεμήσουμε, γιατί και με το 0-2 και με 10 παίχτες πάλι κινδυνεύουμε. Δες εδώ πως περνάει ο άλλος. Δες πως περνάει ο άλλος όλη την πλευρά. Μαλάκα, θα με τρελάνουνε. Μέσα στη μικρή περιοχή πασούλες παίζουν οι άλλοι, ρε. As the stats show us, the visitors have had most of the play and as a result have dominated the game. Some of their passing movements have been a joy to watch and I don't think anything's going to change that. Ωραίος. Τι κακό σου έκανε ρε φίλε, στρώστη να σωστά ρε μπάρι. Στρώστη να σωστά βραγόρι μου. Στο 30 έχουμε φτάσει. Πολύ καλή φάση εδώ πέρα για το 0-3. Η αλήθεια είναι πως... Παουλ, δώστε, έτσι. Γρήγορο παιχνίδι. Όχι δοκάρι με το κακό σου του Wood. Πολύ καλά παίζουμε. Εντάξει, τώρα παίζουμε και με παίχτη λίγο περισσότερο. Αν και εδώ πέρα αυτός ο Archibald μας έχει γλεντήσει λίγο. Ευτυχώς το αποτέλεσμα στο τέλος δεν είναι καλό. Παίρνει όλη την πλευρά και την περνάει μόνος του, ρε, δεν έχει ανάγκη. Έχει κάνει 25 sprint. Ωραίος. Ψιλοήρεμα περνάει το πρώτο ημίχρονο. Από τη στιγμή που πήγαν τα δύο γκολ και έχει φύγει και η κόκκινη. Ωχ, παρά λίγο εδώ πέρα να γίνονταν κακουχία. Τι πλάς έκανε ρε μαλάκα. Αχ, θα με πεθάνουνε σήμερα με τα αποτελειώματα τους. Μια, δυο, τρεις, γουτ κανόνισε. Τι έχει χάσει αυτό το παλικάρι σήμερα ρε φίλε. Και δοκάρι είχε και το πλασεδάκι κάτω εκεί πέρα το νοχελικό. Και τη σουτάρα τώρα εδώ. Και το κλέψιμο πάει να κάνει. Και θα γίνει το κλέψιμο εδώ πέρα. Πολύ καλό ημίχρονο 0-2. Με 2 γκολ του Cross. Πολύ καλά η ομάδα. Τουλάχιστον δείχνουμε ότι μπορούμε να παίξουμε. Θέλει περισσότερη υπομονή, θέλει περισσότερες πασούλες, να μην βιάζομαι, να μην κάνω γρήγορες αντιπιθέσεις. Θέλει στρώσιμο στο παιχνίδι. Μέχρι να μάθω λίγο την AI πώς δουλεύει. Κανα τάκλιν όμως δεν κάνουν τώρα. Να πάρουν καμιά κοπίνη ακόμα, να ηρεμήσουμε. Έλα ρε φίλε, μια πάσα δεν μπορούμε να βγάλουμε δύναμη. Όλη μου την ένταση έβαλα. Αν είναι δυνατόν. Όποτε θυμηθούν και όποτε γουστάρουν. Ναι, κάνε καμιά πλάκα τώρα. Α, είπα κι εγώ. Ωρε, καντήλι που άκουσα από την κερκίδα. Ωπω, καντήλι που άκουσα από την κερκίδα για αυτό το λάθος.
Δεν ξεκινάει. Δεν ξεκινάει μια ώρα για να πάει στην μπάλα, ρε φίλε. Οι αλγόριθμοι τους είναι τόσο όσο να σε σπάνε τα νεύρα, έτσι. Μόνος του άλλος 4 μέτρα πιο μπροστά, όχι offside. Ξεκάθαρα, γιατί δεν βγήκε. Και δεν πρόλαβε την μπάσα. Επέμβαση του αγώνα. Επέμβαση του αγώνα από τον Μαρίνοβιτς. Τι έβγαλε ο σκύλος. Στραβοκλωτσιά. Ω, πασάρα. Πάλι το χάσε ρε μαλάκα. Είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να βάλει ένα τέτοιο παλικάρι. Πέναλτι στο 70, πάμε λίγο. Τι έγινε ρε, όλους τους Έλληνες και τους Κύπριους έχει εδώ πέρα. Εγώ τώρα κάπως θα πρέπει να σουτάρω ένα πέναλτι έξω. Για ποιο λόγο σούταρα ξανά, γιατί πάτησα δεύτερη φορά τετράγωνο, δεν ξέρω. Δεν έχω εκτελέσει ποτέ σωστό μου πέναλτι νομίζω. Όλα τα έχει πάντως αυτός ο αγώνας, και κόκκινες και πέναλτι και γκολ. Και χαμένες φάσεις και παραλίγο να... Να φάμε και ισοφάρις τώρα εδώ πέρα, κοίτα να δεις. Οπ, 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 ο Λάγκ. Μπράβο το αγόρι. Ουου! Hey! Αλυταράδες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βγες λίγο βρε Βρυγκορού. Καλά, μην βγαίνεις. Άστο ρε παιδί μου, θα το βάλει ο Χέινς. Σουτάρα βρώμος. Φουτός στο 75. 0-3. Πάμε λίγο. Ωραία συνεργασία εδώ πέρα μετά το κλέψιμο. Όπου τρομερό σουτ, ε. Δεν έπιανε με τίποτα. Αχ, δεν πρόλαβα να κάνω την αλλαγή. Τι κρίμα. Στεναχώρια. Επιμένω να σου τέρνω. Πάμε. Χέρια. Κι άλλο χέρι. Αυτή τη φορά το βάλουμε το πέναλτι. Το είδαμε ξεκάθαρο. Πήγε, φύγε, Μαυρούκο, φύγε. Ρέκλες, ρέκλες. Αυτή τη φορά μπήκε. Αυτή τη φορά μπήκε. Πού θα πάει, θα το βρούμε το πέναλτι. 0-4 στο 80, στο 81. Μπράβο ρε Μπράγκο, αλλαγή χρυσή. Τι να σε πω. Να βάλουμε και τον Ντέιβι στο κέντρο. Οπ, 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 ο Φιν, οπ, ο Φιν. Λίγο πιο πίσω έπρεπε να σε κρός. Και κάπως έτσι τελειώνει το παιχνίδι. Τελευταίο παιχνίδι για το σημερινό βίντεο. Στο τέλος χαμογελάσαμε αρκετά, 0-4, με πρόκριση στο τελικό του Papa John Trophy. Πάμε να το πάρουμε κιόλας να βγούμε και Ευρώπη, το αποφάσισα. Το πήρα απόφαση, αφήστε το, μην συζητάτε καθόλου, μην τα γράφετε κάτω, αφήστε. Θα τους πατήσω, ποιο θα πάμε τελικό να δούμε μόνο. Οπ, τι έγινε, εδώ πέρα συνέντευξη τύπου του παλικάρι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Match reschedule, πέραμε κάποια λεφτάκια. Εντάξει, δεν έχουμε και την πολυτέλεια. Τώρα από εδώ και πέρα έχει ακόμα 12 αγωνιστικές πρωταθλήματος. Να δω πότε παίζουμε το κύπελο, τελικώς. Cup με Cheltenham, 22 Απριλίου μάλιστα. Οπότε θα γυρίσουμε για αυτό το match. Μετά θα περάσω λογικά εγώ όλα τα παιχνίδια εδώ πέρα κάπως. Θα δούμε αν θα τα κάνω quick sim ή αν θα τα κάνω sim σκέτο. Και θα δούμε αν θα φτάσουμε σε καλό σημείο, ώστε να ανεβούμε και κατηγορία, μάλιστα. Έλα ρε σκύλε, πλάκα κάνεις. Δεν το περίμενα καθόλου αυτό, το να είμαστε σε τέτοιο βαθμολογικό ενδιαφέρον και φυσικά να είμαστε και σε τελικό κυπέλου. Cheltenham λέει ρε φίλε. Cheltenham Town, νομίζω είναι στην κατηγορία μας. Δεν θυμάμαι.
δεν είναι στην κατηγορία μας. Θέλετε να μείνει στην League One. Ωραία, άρα παίζουμε πιο δυνατή ομάδα από εμάς. Καλό αυτό. Έχουμε πιθανότητες να την αποκλείσουμε. Η Leighton Orient τι ήταν? Η Leighton Orient είναι σε masking και αρκετά χαμηλά. Μάλιστα. Okay, οπότε το επόμενο επεισόδιο θα έχει τελικό. Θα έχει και το φινάλι του πρωταθλήματος για να δούμε αν ανεβαίνουμε ή όχι. Οι τρεις πρώτοι από ό,τι φαίνεται ανεβαίνουν απευθείας και μετά υπάρχει ένα play-off με τους υπόλοιπους τρεις-τέσσερις ομάδες για να ποια θα ανεβεί σαν τέταρτη στη League One. Οπότε λογικά δεν τη χάνουμε την πρόκριση, αν και είμαστε πολύ κοντά μεταξύ μας. Βλέπετε εδώ πέρα 34 goal wood, 18 cross στη χρονιά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, βασικά ο Σβιντέρσκι, έβαλε 3 goal εναντίον τη Στρουμ Γκρατς. Για πάμε λίγο να δούμε στο τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, Champions League δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, δεν μας απασχολεί. Europa League έχουμε τον Ολυμπιακό με την Μπενφίκα που είναι 0-0 στο πρώτο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται και παίζουν στο δεύτερο παιχνίδι. Μπορεί να περάσει στους 8 Ολυμπιακό στο Europa League και στο Conference στους 16 ο ΠΑΟΚ 4-1 της Στουρμ Γκρατς πάει για τους 8 ΠΑΟΚ. Έλα ρε σκύλε. Okay, και είδα και μια τοντέλα εκεί πέρα στο Conference πολύ ψηλά. Γενικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν και εφόσον βγούμε κανένα conference να παίξουμε εκεί πέρα, να γλεντήσουμε λίγο και στην Ευρώπη τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό ήταν το επεισόδιο όμως για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε το like και το subscribe φυσικά για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Εννοείται πως συνεχίζουμε δυναμικά τη συγκεκριμένη σειρά, δεν την αφήνουμε. Το ότι βγαίνει πιο αργά ή ότι άρχισε να βγει αρκετό καιρό δεν σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει ότι σταματάει. Απλά δεν βόλεψε για να βγει όπως ήθελα και όπως σας είπα μέσα στο βίντεο στην αρχή. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει πιο δυναμικά. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιο live για να συνεχίσουμε να δούμε πού θα βρεθούμε, πώς θα ανεβούμε κατηγορία, τι μεταγραφές θα κάνουμε και τα σχετικά. Ίσως να χρειαστώ εκεί πέρα τη βοήθειά σας, τη ρεαλιστική βοήθειά σας. Αυτά από εμένα. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε φυσικά τα link για τα social media, όπως επίσης και τα link για να μπείτε στο eneba.com. Να στηρίξετε και από εκεί πέρα. Φαίνεται ότι μπαίνετε από εμένα και ότι βοηθάει πάρα πολύ. Επίσης μην ξεχνάτε και τον κωδικό Step Up Gaming, τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε και τον εαυτό σας να κερδίσετε 3% επιπλέον έκπτωση στις αγορές σας. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και εσάς και εμένα. Οπότε καλό είναι να το χρησιμοποιείτε. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο. Ό,τι είναι και αυτό. Να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας. We'll be right back.